Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια φανταστική πραγματικά εκπομπή Ελλήνων Έγερσης. Μια εκπομπή που κάθε μεσημέρι, ζωντανά από το τηλεάστη, δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Ήδη έγινε χαμός με τη χθεσινή μας εκπομπή, όπου είπαμε για εκείνη την περίφημη φωτογραφία και την ταυτοποίηση DNA και για την απόδειξη ότι η Τουρκία έπραξε εγκλήματα πολέμου στην Κύπρο το 1974. Είναι ειδονικό πραγματικά να βλέπεις Έλληνες δημοσιογράφους, αυτοί που λίγο καιρό μας έλεγαν ακραίους και φανατικούς και φασίστες και μυθομανείς, για αυτά που αυτοί σήμερα παραδέχονται ότι η Τουρκία έκανε εγκλήματα πολέμου το 1974. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είχαμε παρουσιάσει το βιβλίο του κ. Τσερβικίδη. Μας λέγανε ακραίους, μας λέγανε φασίστες, μας λέγανε σοβινιστές. Ποιοι? Αυτοί που σήμερα στις εφημερίδες, στη σημερινή ημέρα, γράφουν ότι κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους με τους Τούρκους. Είναι ωραίο να βλέπεις αυτή τη γενική κατακραυγή, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά για τους Έλληνες δεν έχει σημασία. Η σημερινή εκπομπή όμως είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί? Διότι θα πούμε πολλά πράγματα για τους Έλληνες δημοσιογράφους και μου κάνει φοβερή έκπληξη το γεγονός ότι αυτό που γίνεται με τους ιούς, με τον ιό της γρίπης, έχουν κάνει τον κόσμο να βγαίνει, να πηγαίνει στα φαρμακεία, να παίρνει φάρμακα, εμβόλια και να τα κάνει περιμένοντας το μεγάλο εμβόλιο του ιού της γρίπης. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, θα σου διαβάσω σήμερα από την εφημερίδα Τα Νέα. Εδώ πέρα. Αλλά το βρείτε σε όλες τις εφημερίδες. Απαγορευτικό καμπανάκι από Βρετανούς επιστήμονες για παρενέργειες. Απαγορευτικό για τα μυφλού στα παιδιά. Για να το δούμε και από την εσωτερική σελίδα. Μην δίνετε, λέει, τα μυφλού σε παιδιά. Το λένε ποιοι? Βρετανοί επιστήμονες. Οι παρενέργειες είναι περισσότερες από τα ωφέλη. Μα δεν φταίνε. Φταίνε οι άλλοι, κυρίες και κύριοι. Οι δημοσιογράφοι φταίνε. Ποιοι φταίνε? Κάθεται εδώ σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα ραδιόφωνα, κάθε μέρα ο ιός της γρίπης, έρχεται ο ιός της γρίπης και πού είναι ο ιός της γρίπης και 200 άτομα και 300 άτομα αρρώστησαν και 1000 άτομα αρρώστησαν. Δεν μας λένε ποιοι έχουν ιαθεί, μας λένε ποιοι έχουν αρρωστήσει. Και σοβαρές παρενέργειες. Γιατί? Για να μας φέρουν το εμβόλιο και να το κάνουμε όλοι. Και να δώσουμε στις φαρμακοβιομηχανίες δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα θα παίξω το παιχνίδι των δημοσιογράφων. Σήμερα θα σας μιλήσω από αυτή την εκπομπή και θα σας πω όλη την αλήθεια για τα εμβόλια. Θα στηριχτούμε σε δύο βιβλία που θα τα παρουσιάσουμε σήμερα. Φυσικά, να δεχθεί ο φακός λίγο πιο μακριά, να δείτε. Όλη η αλήθεια για τα εμβόλια. Όπως και το προηγούμενο βιβλίο του δόκτωρος Κωνσταντίνου Μουρούτη, «Όλη η αλήθεια για το γάλα», θα είναι δύο βιβλία τα οποία θα μας συντροφεύσουν σήμερα στην εκπομπή μας. Από αυτά θα πάρουμε πληροφορίες και πραγματικά όσοι δεν έχετε το στομάχι να ακούσετε αυτά που θα σας πω σήμερα, καλύτερα να αλλάξετε κανάλι. Καλύτερα να αλλάξετε κανάλι σήμερα. Γιατί έχω πάρα πολύ εκνευριστεί με τους Έλληνες δημοσιογράφους. Βλέπω όλα τα κανάλια της Ευρώπης, CNN, BBC κλπ. Μια μικρή αναφορά στον ιό. Βλέπω ελληνικά κανάλια. Όλη μέρα, κάθε μέρα, πρώτο θέμα, πότε θα εμβολιαστούμε. Πότε θα εμβολιαστούμε, δηλαδή πότε θα δώσουμε τα δισεκατομμύρια ευρώ που δεν τα έχουμε να τα δανειστούμε στις φαρμακοβιομηχανίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα όχι τίποτα άλλο, θα μας εμβολιάσουν από τους πρώτους με ένα φάρμακο το οποίο κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, διότι δεν θα έχουν περάσει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για να κάνουν τα πειράματά τους. Πού τα κάνουν και στην Αφρική τα κάνουν, έτσι, μη γελιές, σε ανθρώπους τα κάνουν. Μη γελιόμαστε, να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω αυτό το βιβλίο. Όλη η αλήθεια για τα εμβόλια. Αν σώνει και καλά νομίζετε ότι πρέπει να εμβολιαστείτε, εμείς από τώρα σας δείχνουμε ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάσετε πριν προχωρήσετε στον εμβολιασμό. Για να δούμε από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό θα σας αποκαλύψει τη συναρπαστική ιστορία που κρύβεται πίσω από τα εμβόλια, αυτά που οι κυβερνήσεις θέλουν να βάλουν στο σώμα σας ή στο σώμα των παιδιών σας. Εδώ θα βρείτε σωρία γεγονότων σχετικά με τα εμβόλια των ενηλίκων,
και πληροφορίες για όλα σχεδόν τα παιδικά εμβόλια. Είναι πράγματι εκπληκτικό πόσα από αυτά τα εμβόλια είναι επικίνδυνα. Περιλαμβάνονται άπειρες πηγές αναφορών. Το βιβλίο αυτό αποτελεί πολύχρονο μόχθο στη μελέτη σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούνται τη χρήση μαζικών εμβολιασμών. Η συχνή αναφορά στις ΗΠΑ γίνεται για τον απλό λόγο ότι αυτή η χώρα υπαγορεύει δυστυχώς σε όλη την υφήλιο τα δεδομένα για πολλά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι η υγεία. Σκοπός του τσιγάνου δεν είναι η καταδίκη των υπαιτίων ή ο εκφοβισμός του κόσμου. Σκοπεύει στην αφύπνιση, στη σωστή ενημέρωση των ανθρώπων που για διαφόρους λόγους δεν είναι σε θέση να εξακριβώσουν τι πραγματικά γίνεται μέσα και έξω στα εργαστήρια. Καλά το είπα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, με αυτό το βιβλίο κατόρθωσα να καταλάβω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ένα από τα πιο σημαντικά, από τις πιο σημαντικές απορίες που είχα πάντοτε είναι το γιατί στη σημερινή εποχή, ενώ ουσιαστικά οι συνθήκες υγιεινής έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, υπάρχουν εμβόλια, υπάρχουν φάρμακα για το οτιδήποτε, το προσδόκιμο της ζωής για άτομα πάνω των 20 ετών δεν έχει αυξηθεί. Στην πραγματικότητα τι έχει γίνει? Έχει μειωθεί πράγματι πάρα πολύ το ποσοστό της παιδικής θνησιμότητας, γιατί τα παιδιά από τα νεογνά δεν πεθαίνουν πια όπως πέθαιναν παλιότερα, αλλά οι άνθρωποι από τα 20 και πέρα στην πραγματικότητα δεν έχουν εμφανίσει καμία ουσιαστική βελτίωση ιατρική στο ιατρικό τους φάκελο από το μεσαίωνα, ας πούμε. Στην πραγματικότητα και οι σημερινοί άνθρωποι αρρωσταίνουν με πολύ βαριές ασθένειες και μάλιστα από πολύ νωρίς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, θα έλεγε κανείς, αφού έχουμε τόσα φάρμακα, αφού έχουμε τόσους γιατρούς, αφού έχουμε τόσα αντιβιωτικά, αφού έχουμε τόσα αποστηρωτικά, για ποιο λόγο οι άνθρωποι να μην ζούνε αντί για τα 70-72 που ζούσαν και παλιότερα, να ζούνε μέχρι τα 80-85. Η αλήθεια βρίσκεται κυρίως στην τροφική αλυσίδα και στις φαρμακοβιομηχανίες. Στην πραγματικότητα από αυτήν την εκπομπή έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πει για την παγκόσμια φασιστική κυβέρνηση, για το τέλος του κόσμου που μπορεί να έρθει. Μας αρέσουν οι συνωμοσιολογίες. Έχουμε μιλήσει για το σιωνισμό, έχουμε μιλήσει για ένα σωρό πράγματα. Όλα αυτά είναι, διαγράψτε τα, μπροστά στο μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών, που δεν είναι άλλο από τη διατροφική αλυσίδα και τα εμβόλια. Για να διαβάσουμε τι λέει, να πούμε καταρχήν ότι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, αυτών των δύο βιβλίων, είναι νευροφυσιολόγος, πτυχιούχος με μάστερ διδακτορικά, μέλος της επιστημονικής κοινότητας, ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Μουρούτης, φυσίατρος, με μάστερ στις νευροεπιστήμες και στις κυταρικές και μοριακές βιοεπιστήμες, με δόκτωρο φιλόσοφη. Αυτό είναι το βιογραφικό του και μέσα στο βιβλίο διαβάζουμε μάλιστα εδώ πέρα θέλω να έρθει ο φακός, εδώ που είναι το χέρι μου, εδώ. Η Γκυγέν Λανκό, μάστερ, δήλωσε ότι κάποτε στο μέλλον θα γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας ήταν τα εμβόλια. Τα εμβόλια έχουν γίνει θεία μυστήρια της πίστης μας. Ενώ ο πρώτος μεγάλος μύθος, κυρίες και κύριοι, για τα εμβόλια είναι εξής: ότι δεν είναι καθόλου αποδεδειγμένο ότι συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ασθενειών. Στην πραγματικότητα, τα εμβόλια γίνονται δια της βίας. Το διαβάζουμε εδώ, πάλι από εδώ, θα το δείξουμε εδώ, από έναν γιατρό, τον Πολ Φρέμ. Είναι ανεπαρκείς οι αποδείξεις που υποστηρίζουν τον συνηθισμένο εμβολιασμό υγιών ανθρώπων οποιασδήποτε ηλικίας. Είναι φοβερό. Στην πραγματικότητα τα εμβόλια τα οποία μας βάζουν να κάνουμε γράφουν στο συνταγολόγιο, γράφουν για τις βραχυπρόθεσμες πανέργειες, ποτέ όμως δεν μας μιλάνε και δεν μας λένε για τις μακροπρόθεσμες παρενέργειες που έχουν τα εμβόλια. Στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες τα εμβόλια έχουν ενοχοποιηθεί για μια σειρά μεγάλων ασθενειών όπως είναι ο καρκίνος. Στην πραγματικότητα άτομα εμφανίζουν καρκίνο ή εμφανίζουν αυτισμό ή εμφανίζουν διάφορες ασθενείες χωρίς να καταλαβαίνει κανείς πώς το εμφανίζουν.
Ένας από τους μεγάλους ενόχους είναι ο υδράργυρος, ο οποίος έχει ανιχνευτεί σε πάρα πολλά εμβόλια. Γι' αυτό σας λέω, μην είστε χαζοί, μην τρέχετε στα φαρμακεία να πάρετε τα μυφλού ή ξέρω εγώ τι άλλο, οτιδήποτε, γιατί το ακούσατε στην τηλεόραση. Κοιτάξτε τι λέει σήμερα η εφημερίδα. Μην δίνετε τα μυφλού στα παιδιά. Οι υπερενέργειες είναι περισσότερες από τα ωφέλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαβάστε αυτά τα δύο βιβλία. Όλη η αλήθεια για τα εμβόλια και όλη η αλήθεια για το γάλα. Αυτά που θα διαβάσετε εδώ θα τρελαθείτε. Πραγματικά θα σας κάνει πάρα πολύ μεγάλη. Έχει ένα μεγάλο ιστορικό για το εμβόλιο που έγινε για τις μαγουλάδες, για την Λαρά. Έχει όλα τα εμβόλια και γιατί έχει ενοχοποιηθεί το καθένα από αυτά. Είναι φοβερό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνετε εμβολιασμό σε εσάς ή στα παιδιά σας εάν δεν διαβάσετε αυτά τα βιβλία.